Σωτηρία, κάτι για αυτή την υπόθεση μπορείς να μας πεις? Εγώ νιώθω από τον Αργύρη ότι όταν θέλει κάτι, πιέζει τόσο πολύ. Νιώθω ότι πιέζει τον άλλον, ώστε να γίνει αυτό που θέλει. Δηλαδή, σε μένα ένιωσα πίεση. Τώρα είδα ότι στην Κωνσταντίνα δεν της άρεσε αυτό. Δηλαδή, άρχισε κατευθείαν σαν να την κρίνει. Την Κωνσταντίνα δεν την πίεσα. Αλλά δεν το δέχεσαι. Την να πεις ότι δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι, ναι. Την Κωνσταντίνα δεν την πίεσα καν. Ούτε την έβαλα στο κόκκινο δωμάτιο Τσιπάλα να μιλήσουμε. Ούτε τίποτα. Και ούτε Τσίπα, μίλα, είσαι υποχρεωμένη. Αυτό λέγεται πίεση. Γιατί η Σωτηρία λέει κάποια πράγματα και δεν καταλαβαίνει πώς τα εννοεί. Έχει απλά συνεχόμενες λέξεις στο κεφάλι της και τις λέει επαναλαμβανόμενα χωρίς να θέτουν πράξεις της ζωής. Θέλω να της εξηγήσω ότι δεν πίεσα καμία κοπελά. Αν θεωρεί η Σωτηρία ότι πίεσα, ναι, ήταν ένας λόγος που έγινε όλο αυτό. Okay. Την Κωνσταντίνα ούτε καν την πίεσα, ούτε καν δεν έδωσα αυτή τη βάση. Όποια θεωρεί, όποιο θεωρεί. Sorry κιόλας, το οποίο θα θεωρώ ότι είναι χαζός, έτσι. Γιατί εγώ είπα απλά η Κωνσταντίνα πρέπει με τις μέρες να προσπαθεί να ανοίγεται περισσότερο προς τα έξω. Να, αν θεωρήσεις και εσύ. Προς την Κωνσταντίνα το λέει το πρέπει. Ε? Ποιος το λέει το πρέπει. Για να σε μάθουμε καλύτερα, δεν το λέμε κακό τρόπο. Ναι, από τη στιγμή που δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω, δεν μπορείς γενικά να κρίνεις έναν άνθρωπο. Μα δε αυτό που κάνω δεν σε κρίνω. Βλέπεις τώρα ότι πάλι δεν καταλαβαίνω τι λέω. Λένε ότι σε κρίνω. Δεν έκρινα. Εγώ απλά είπα. Για να μπορείς να ανοιχτείς με έναν άνθρωπο, πρέπει να έχεις λίγο επικοινωνία. Και δεν είπα ότι δεν είναι. Είπα ίσα ίσα είναι κλειστός χαρακτήρας, είναι πολύ ωραίο αυτό, το είπα και στο βίντεο. Αλλά μάλλον είναι σαν να μιλάω. Τι να πω, δεν ξέρω. Ναι, αλλά και εμένα, Αργύρη, μου είπες ότι για να θέλεις να μείνεις εδώ πέρα, πρέπει να αλλάξεις χαρακτήρα και να αλλάξεις γενικά. Για εσένα. Ναι. Άρα και η Κωνσταντίνα πρέπει να γίνει πιο έτσι. Μα δεν είπα για την Κωνσταντίνα, μα για εσένα. Τώρα το είπες. Όχι, δεν είπα να αλλάξεις χαρακτήρα. Πριν λίγο το είσαι, ρε παιδιά, δύο ώρες που διαφορετικές. Μα και θέλω στον Νίκο να αλλάξει για να είστε μαζί. Δεν το κουλάει αυτό με σένα και την Κωνσταντίνα. Είναι πολύ διαφορετικό. Ναι, αλλά και η Κωνσταντίνα το είπε. Δηλαδή, γιατί να πρέπει εγώ να ανοιχτώ. Σωτηρία, λέω. Κατερίνα, δεν το είπε έτσι. Μπορώ να πω λίγο. Τώρα το είπε. Ό,τι θες. Όχι, το ότι το πήρε η Κωνσταντίνα τόσο εσωτερικά. Ναι. Μπορεί να είναι και θέμα του χαρακτήρα τη Κωνσταντίνα. Δηλαδή είναι δύο κοπέλες, δύο στα δύο, ας πούμε, έχουμε την ίδια άποψη. Όχι, όχι, όντως ο Αργύρης δεν έκανε τώρα κάτι. Εσύ δεν τραγικό, έκανε κάτι. Δηλαδή, είναι, και εγώ είπα στην Κωνσταντίνα ότι. Το πήρε αυτή έτσι. Θα χαλαρώσει, θα αρχίσει να μιλά. Άλλο σχέση όμως είμαστε εδώ πέρα. Ναι, αλλά είπε και καλά λόγια. Δεν είπε. Α, η Κωνσταντίνα είναι κλειστή, πρέπει να ανοίξει. Είπε όμορφα λόγια και έκανε μία μικρή παρατήρηση ο άνθρωπο μέσα σε μία παρένθεση ότι πρέπει να ανοιχτεί. Δεν είπε κάτι. Δεν είπα να συνεχίσει έτσι, τη βλέπω να φεύγει, ξέρω εγώ. Δεν είπε κάτι κακό. Απλά έχουμε ενεβέσει το κορίτσι το οποίο. Γι' αυτό λέω αυτό το εσωτερικό. Δεν την πίεσε. Εκείνη το πήρε σαν πίεση. Okay. Δεν το πήρα σαν πίεση. Απλά δεν μου άρεσε αυτή η λέξη. Εντάξει, αλλά δεν είναι ότι έκανε κάτι κακό. Εσύ είσαι λίγο πιο ευαίσθητη. Εμένα με δεν θα μ' άγγιζε καν. Είναι ο διαφορετικός χαρακτήρας. Αλλά δεν μπορούμε να στοχεύουμε τον Αργύρη και να λέμε πίεσε. Τι στόχευσα, τι είπα αυτό που ένιωσα. Όχι, γενικότερα μίλησα. Δεν είπα συγγνώμη. Δεν σου είπα μη το κάνεις. Πάντως, εσύ, Κωνσταντίνα, λες ότι δεν αισθάνθηκες πίεση από τον Αργύρη. Όχι, απλά δεν μου άρεσε αυτή η κουβέντα. Οκ, είναι καλό να διευκρινίζετε αυτό το πράγμα.